Σ' αρέσουν αυτά, φαντάζομαι. Ναι. Ε, okay. Παίζεις με αυτά. Ναι. Όταν στέλνεις μηνύματα, στέλνεις και τέτοια. Ναι, αυτό νομίζω είναι το ναι. Ισχύει στις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Και αυτό το γλυκούλι θα είναι έτσι λίγο. Και ναι και όχι. Να σου πω κάτι, χόρεψες, το είπα και στην αρχή ότι χόρεψες πολύ ωραία, που σημαίνει ότι ίσως πρέπει να ξεκινήσεις μαθήματα ή έχεις ξεκινήσει. Δεν έχω κάνει μαθήματα, όχι. Δεν έχεις κάνει μαθήματα. Έχεις αυτή την απόδοση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Σ' αρέσει. Αρέσει. Σε βοηθάει όταν τραγουδάς να χορεύεις ταυτόχρονα. Εντάξει. Είναι κουραστικό πολύ. Ήταν μια δοκιμασία για μένα αυτό. Ήταν ναι. Κάτι καινούριο γιατί το έκανα πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά το έκανες εδώ σε εμάς. Ναι, να χορεύω και να τραγουδώ παράλληλα. Δεν σε κούρασε όμως γιατί αθλείσαι. Όχι, όχι. Είσαι παιδί που αθλείται. Δεν, δεν μου αρέσει πολύ γυμναστική. Έτσι. Όχι, όχι καθόλου. Κάνεις αθλητισμό, τι kickboxing. Α, ωραίο. Και ενδυνάμωση. Με τις θαυμάστες, πώς τα καταφέρνεις, τους απαντάς τα μηνύματα. Όσο μπορώ. Τώρα βέβαια γίνεται ένας χαμός στο προφίλ μου στο Facebook. Ναι. Και γενικά στα social media και εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θέλει χρόνο και... Ωραία. Αλλά μιλάμε μέσω... κάνω post στα προφίλ μου, στο προφίλ μου γενικά. Βλέπουμε λοιπόν τα... Και μπαίνουμε όλοι εκεί και τραγουδάμε και μιλάμε. Γιατί και εγώ όταν κάνω κάτι, θέλω μετά να το βλέπω και εντάξει, έχω αγωνία, να πάω σπίτι μου να το δω. Ακριβώς, αυτό λοιπόν, θα κάνω και εγώ μετά. Εδώ έχεις και εδώ monitor. Δες πόσο ωραία χόρεψες. Πω, δεν το βλέπω. Εδώ. Βλέπεις τα πλάνα ότι ήσουν σωστός. Μια χαρά. Είσαι πολύ μικρός ακόμα και θεωρώ ότι έχεις μέλλον μπροστά σου. Ευχαριστώ πολύ. Και μπορείς να κάνεις πράγματα και να ακολουθήσεις και να πατήσεις πάνω σε αυτό που πραγματικά θέλεις. Ευχαριστώ. Αρκεί να μην φύγεις σεμνότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, νομίζω. Ισχύει. Να είσαι αυτός που θέλεις. Δεν αλλά νομίζω ότι. Όχι, όχι. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα λέμε. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν. Ισχύει για να τα λέμε. Αν τώρα τα κορίτσια σου μάθουν ότι εσύ έχεις σχέση, ας πούμε, Βαγγελάκο, δεν θα απογοητευτούνε. Γιατί να απογοητευτούν. Όχι. Θα σας αρέσει δηλαδή. Δεν θα την ξεμαλιάσετε αυτή. Ε, Βαγγέλη. Όπως άκουσες, δεν απογοητευτούν. Είμαστε μαζί σε αυτό. Ωραία. Family. Το άκουσα. Έχετε βγάλει φωτογραφίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα. Όχι, βέβαια, χαμόγελα θέλω να πω. Χαμόγελα θέλουμε. Θέλετε λοιπόν να ακούσουμε με προσοχή τις απαντήσεις που θα μας δώσει. Ωραία, κορίτσια. Έχεις πίσω σου τις καρτούλες, δεν έχει... Α, έχεις το χιλόφωνο, με το χιλόφωνο, Θωμά, δεν ακούγεται. Πρέπει να κρατάει και το μικρόφωνο για να τον διευκολύνω στις κάρτες. Α, θέλει μικρόφωνο. Κάτι πρέπει τέλος πάντων. Έχει και πλήρα, μα ήταν τόσο extreme όλο, κίνηση. Θα προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα ως μάγος. Ωραία, εντάξει. Το ένα χέρι νύβει το ένα και το δύο το πρόσωπο, λέει η παροιμία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να σου πούμε κάποιες ερωτησούλες. Oh, για πάμε. Όχι, όχι, εγώ προσέχω τους καλεσμένους. Όλα καλά. Δεν τους φέρνω σε δύσκολη θέση. Για πάμε. Θέλω να μου πεις, Βαγγέλη μου, αν έχεις βγει ραντεβού με κάποια κοπέλα που σου άρεσε πρώην φίλου σου. Ναι. Την κάρτα. Α, βασικά... Όχι. Την κάρτα πρέπει. Μισό. Δεν μπορεί, παιδιά, με αυτό το πράγμα το στο χέρι. Ας έχει κάποιος να του βάλει ένα μικρόφωνο. Έλα, Θωμά, δεν πειράζει. Έλα με το Θωμά, ωραίο στο Θωμά, χειροκρότημα. Ωραία αγόρια έχουμε στο πρόγραμμα, όπως βλέπετε. Δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης. Για να το διευκολύνουμε το παιδί, δεν πειράζει. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Ένα, δύο, τέσσερα. Να δούμε και τα άλλα τα αγόρια του, μπράβο, καλέ. Όχι μόνο τα ξένα τα παιδιά. Θωμά, είσαι παντρεμένος, παιδί μου. Παντρεμένος είσαι, καταστράφηκα. Και έλεγα μήπως σε βγάλω να κάνεις και εσύ με τις θαυμάστριες. Οι παντρεμένοι έχουν πέρασει, Θωμά. Πάμε. Ένα, δύο. Δεν το βλέπεις, δεν το βλέπει ο Άμυρος. Ρούλα, πάμε άλλη μια φορά την ερώτηση για να είμαι κι εγώ... Λοιπόν, χαλαρός, έτσι, γιατί έχει συντρώσει από το χώρο. Κορίτσια, αν έρθω κάτω θα σας σουρωμαδίσω. Μην μιλάτε για να ακούσετε τι λέμε. Περιμένετε μισό λεπτό. Δεν έχετε βάλει γλώσσα μέσα σας. Περιμένετε, σας λέω. Έχεις βγει, λέω, ποτέ κρυφά ραντεβού με φίλη πρώην σου ή το έχεις σκεφτεί να το κάνεις. Πω, δύσκολα πράγματα. Πάρ' το χρόνο λοιπόν. Σου. Όποιος αργεί, λέει ψεματουρίες. Όχι, όχι. Ναι, δεν είναι... Βαγγελάκη. Το σκέφτηκες πολύ, Βαγγέλη. Θα μπορούσε να έχει γίνει, έτσι. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Βαγγέλη, ρωτάνε αυτές.
Έχεις κάνει ποτέ σεξ στην παραλία? Λοιπόν, δεν έχω κάνει, αλλά... Ναι, sorry. Αλλά θα το ήθελα πολύ. Δεν τον αφήνετε, έχετε λυσάξει. Δεν τον ακούω τι μου λέει, ρεμίστε λίγο. Ακούσα την απάντηση. Είπε ότι δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα να το κάνω. Ωραία. Βαγγέλη μου, ναι. Έχεις φύγει ποτέ από μαγαζί χωρίς να πληρώσεις? Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Λοιπόν, δεν ήταν σε μαγαζί, ήταν στο κηλικείο της σχολής μου. Είχα ξυπνήσει τόσο πρωί, δεν τα μπορώ τα πρωινά γενικά, δεν είμαι πρωινός τύπος καθόλου. Και πήγα να πάρω καφέ και έφυγα από τη βιασύνη μου γιατί είχα μάθημα, αλλά μετά γύρισα στο επόμενο διάλειμμα και πλήρωσα. Εννοείται, γιατί λέω πλήρωσα τώρα, τι έκανα. Έφυγα από το καφέ, λέω τι. Προσπαθούσα να θυμηθώ και δεν θυμόμουν. Πήγα, ρώτησα και μου λέει, όχι, αλλά κατάλαβα. Ήσουν αυτό το ξύπνημα, ήμουνα, όντως. Εκ παραδρομής. Ναι, αλλά όχι, εντάξει. Σκόπιμα. Ναι, 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 καταλάβω. Έτσι, αφού καταλάβω. Είχα ξυπνήσει, μου λέω, δεν ήξερα τι μου γινόταν. Κατάλαβα. Βαγγέλη, ναι. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με. Με. Δεν είναι, νομίζω. Με κάποια κοπέλα. Που έχει τα διπλάσια χρόνια από σένα. Διπλάσια χρόνια. Στα μούτρα σας που θα πείτε για μένα. Εγώ που κάτσε να είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, δεν... εντάξει, τα διπλάσια όχι. Όχι. Αλλά κάποια χρόνια παραπάνω. Θα έκανες. Αν σου άρεσε μια γυναίκα, θα μετρούσε για σένα πόσο χρονών είναι και πόσες δεκαετίες σε περνάει. Δεν μετράει ηλικία, νομίζω. Δεν μετράει ηλικία. Είναι αυτό, αυτό Βαγγέλη, αφήστε να μιλήσει το παιδί, για πες. Αν υπάρχει αυτό το κάτι, βασικά. Ναι. Μεταξύ σας. Βαγγέλη, η επόμενη ερώτηση είναι, σου την πέφτουν οι μεγαλύτερες? Ναι, αν την πέφτουν οι μεγαλύτερες. Βαγγέλη, κορίτσια, σκέφτηκες ποτέ να αναρτήσεις γυμνή selfie στα social media? Γυμνή selfie χωρίς μπλούζα έχω κάνει. Έχω ανεβάσει το Instagram π.χ. Τι είπες? Χωρίς μπλούζα έχω ανεβάσει. Χωρίς μπλούζα είπε. Οπότε έτσι. Να το. Γιατί γυμνή. Χωρίς μπλούζα. Γιατί την ανέβασες? Ελάτε. Την είδα, λέω, ωραία, είναι. Μόνος σου ή το είπε κάποιος άλλος? Όχι, μόνος μου. Μόνος το έκανε. Να μην το ξανακάνεις προς το παρόν, θα έχουμε δράματα μεγάλα, στο λέω από τώρα. Κράτσι, περίμενε λίγο. Μην τα βγάζεις όλα στη φόρα μου, λέει η γιαγιά μου. Λοιπόν, έχεις κρυφακούσει ποτέ γείτονες σου που κάνουν σεχ? Δεν έχει τύχει, όχι. Νο. Όχι. Δεν έχει τύχει. Είχα πάει βέβαια στο σπίτι της κολλητής μου. Παιδιά, κάτι λέει, αλλά δεν τον ακούω και θα πετάξω το παπούτσι μου, σας το λέω. Για πες. Είχα πάει στο σπίτι μιας φίλης μου και δίπλα γινόταν, όντως. Και τι, και τι έκανες εσύ? Τι να κάνω. Ξέρω, μπράβο στα παιδιά. Έκλεισες στα παράθυρα, πήγες, τύπησες στην πόρτα. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ενοχλείς αυτά, δεν ενοχλείς. Δεν ενοχλείς αυτά. Όχι, βέβαια. Τους αφήνεις ανενόχλητους. Μα τι, είναι η στιγμή τους. Δεν μου λες κάτι, Βαγγέλη. Έχεις ξεχάσει, παιδί μου, ποτέ το όνομα της ερωτικής συντρόφου? Δηλαδή μια κοπέλα να τη γνώρισες, να βγείτε μια βόλτα και τέτοια? Όχι. Τις θυμάσαι όλες? Ωραία. Δεν μου λες, Βαγγέλη μου, και κλείνουμε. Σε αυτή τη φάση τη ζωή σου, είσαι in love or no? Είμαι in love με αυτό που κάνω. Ναι. Πάρα πολύ όμως.
Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ξέρετε. Με ποιον άλλο είμαι in love. Όχι, δεν ξέρω εγώ. Αυτές ξέρουνε. Με μένα εγώ δεν ξέρω. Με ποια. Είμαι in love με τις Spicators μου. Μάλιστα. Βαγγέλη μου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λέω εγώ τώρα, 25 Ιουνίου, Σύρο. Εννοείται. Και εσείς δεν θα έρθετε να σκάσετε. Κάνε θέλω... άλλα κορίτσια εκεί, δεν μπορείτε να έχετε την αποκλειστικότητα. Και θέλω να προσθέσω εδώ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, Ρουλά. Ευχαριστώ πολύ. Να καλή συνέχεια. Και να ευχαριστήσω επίσης τον Γιώργο Αρσενάκο, που ξέρω ότι έχει επιμεληθεί και έχει φροντίσει για όλα αυτά που γίνονται. Εγώ δεν τον ευχαριστώ καθόλου αυτό. Τους συνεργάτες μου. Ναι. Και όλη την ομάδα της εταιρείας μου, της Panic Records. Ωραία, εμάς δεν μας ευχαριστείς, μόνο τον Αρσενάκο ευχαριστεί. Αυτό είπα, το είπα στην αρχή. Ευχαριστώ έχω πολύ. Να το πάρω από το τηλέφωνο του Σούρο, αγάπη μου, εγώ. Του τα έχω μαζεμένα αυτού νου το γόνιο. Όχι, έχω να πω ότι όλο αυτό ήταν κάτι καινούριο για μένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, πέρασε ευχαριστώ καλά. Πολύ για τους χορευτές. Και εννοείται τους συντελεστές των τραγουδιών, τον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και τη Βίκη Γεροθοδόρου για τους τύπους. Μπράβο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πολλά φιλιά. Φιλάκια πολλά. Δεν φεύγει, θα κάνουμε φινάλε εδώ. Όλοι μαζί, δεν φεύγεις. Φιλάμε. Κάνουμε φινάλε μετά, όλοι μαζί. Α. Ευχαριστούμε πολύ. Okay. Λοιπόν, αυτά...